Η ψηφιακή κάρτα εργασίας και ο ψηφιακός χρόνος εργασίας, η οργάνωση του χρόνου εργασίας έχει ψηφιστεί από το 4808 νόμο του 2021, δηλαδή είμαστε 2 χρόνια πίσω. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας η βιομηχανία και το εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις δεν θεσπίσουν το μέτρο θα έχουν πρόστιμο από την 1η Απριλίου του 2024. Άρχισε και εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2022 στις τράπεζες υποχρεωτικά, στις μεγάλες επιχειρήσεις άνω των, στα σούπερ μάρκετ και στις επιχειρήσεις θα μπει και στο λιανικό εμπόριο και στις βιομηχανίες από 1η του 23, από 1η του 24, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει ένα μεταβατικό διάστημα από 1η πρώτη του Γενάρη φέτος μέχρι 31 Μαρτίου, ώστε να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι. Στην Αρκαδική πρωτεύουσα, ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν θεσπίσει το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι στιγμής. Βλέπουμε όμως ότι οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται. Δεν έχουν ασχοληθεί να βάλουν το σύστημα που πρέπει. Πρέπει να μπει ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο που θα κατεβάσει την εφαρμογή από κάποιο πάροχο από αυτές τις εμπορικές εταιρείες που έχουν φτιάξει τα προγραμματάκια. Να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις πρέπει να προμηθευτούν ένα τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο στο οποίο θα ενσωματώσουν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Το μέτρο είναι κοστοβόρο για τις επιχειρήσεις, ενώ είναι δύσκολο να θεσπιστεί καθώς οι εργαζόμενοι θα πρέπει όλοι απαραίτητα να έχουν smartphone. Και παράλληλα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να έχει τηλέφωνο νέας τεχνολογίας για να μπορέσει να έχει το QR code που θα πρέπει να σκανάρει η κάμερα του tablet ή του τηλεφώνου της επιχείρησης για να μπορέσει να κάνει τη συναλλαγή. Εδώ υπάρχει ένα κόλλημα, γιατί δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος κάθε εργαζόμενος να έχει smartphone νέας τεχνολογίας, έχει ένα κόστος. Η μεταβατική περίοδος προσαρμογής των επιχειρήσεων είναι μέχρι 31 Μαρτίου. Βέβαια, με την καινούργια απόφαση που ανακοινώθηκε, δεν θα μπαίνει πρόστιμο μέχρι τις 30 Απριλίου στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με κωδικό δραστηριότητα 47 που ξεκινάει. Πάνω από 10 άτομα και μέχρι 10 άτομα απασχόληση προσωπικού στις μικρές επιχειρήσεις, η προθεσμία μετατίθεται μέχρι 13 Μαΐου. Βέβαια, θα συνιστούσα στις επιχειρήσεις να μην εξαντλήσουν το περιθώριο, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία, θέλει τεχνική οργάνωση και θέλει και εξοικείωση. Γιατί είναι προϋποθέτει αυτό που είπαμε, θέλει ένα τάπλετ ή λάπτοπ ή οποιαδήποτε μορφής σύγχρονο μέσο που διαθέτει κωδικό QR code. Το κόστος του εξοπλισμού μαζί με την εγκατάσταση του προγράμματος μπορεί να ξεπερνά τα 400 ευρώ ανά επιχείρηση ετησίως. Ένα τάμπλετ θα στοιχίζει από 80 μέχρι 100 ευρώ, το πιο φτηνό. Το πρόγραμμα που θα πρέπει να εγκατασταθεί αρχίζει από 75 ευρώ ετησίως και ανάλογα μετά είναι η κάθε εταιρεία και τι απαιτήσεις έχει κάθε επιχείρηση. Μπορεί να φτάσει και 300 και 500 ευρώ το χρόνο, αν έχει πολλά άτομα προσωπικό. Και από εκεί και πέρα είναι και το κόστος στον εργαζόμενο, που τον υποχρεώνει να έχει ένα τηλέφωνο σύγχρονης τεχνολογίας για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί συνήθως έτσι δουλεύει. Βέβαια υπάρχουν, για να μην μεταφερθεί το κόστος στον εργαζόμενο, οι εταιρείες μηχανοργάνωσης βγάζουν κάποια καρτελάκια που έχουν πάνω ένα barcode, ένα QR code, το οποίο το σκανάρουν και μπορεί να κάνουν με αυτό τη δουλειά. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι μια πολύ δαπανηρή κατάσταση και το πρόστιμο είναι αυξημένο. Δηλαδή, αν βρεθεί εργαζόμενος εκτός ωραρίου, έχει χτυπήσει την κάρτα του και είναι εκτός και συνεχίζει και δουλεύει, έχουμε πρόστιμο 10.500 ευρώ. Και στις γενικές διατάξεις, δεν το έχουμε λεπτομερώσει, εγώ δεν το έχω αναλύσει, λέει ότι αν δεν υπάρχει συμβατότητα ψηφιακής οργάνωσης έργου εργασίας με τα δεδομένα που ανεβάζουμε. Αυτό είναι, θα αναλυθούν σε σεμινάρια, έχουμε κάνει ήδη σεμινάρια, θα ξαναγίνει κι άλλο σεμινάριο για αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί είπαμε ότι το πρόστιμο είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ υψηλό, είναι σαν ένα ασφάλιστος εργαζόμενος.